Να μαρκά του δώσε μου σε παρακαλώ τον τον καλούδι. Δεν είναι. Μήπως είναι στην αποθήκη. Όχι. Καλά. Όχι, για ένα πρόβλημα στη δουλειά του. Θέλω να ευχαριστώ. Θα τα πληρώσω όλα μαζί με ένα εσύ. Είστε μια λαμπή. Είδε. Αργάζουμε. Καλημέρα. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Όχι, εντάξει, ήταν κι εγώ ότι έφευγα τώρα και Σόφη για χαρά. Άντε για αύριο, όπως είπαμε. Χαιρετώ. Στο καλό. Παίρνε μέσα εσύ που σε θέλω. Σας ακούω. Τακτοποιείς το αρχείο, είναι ένα κάτω. Αυτό το κάνω μια φορά το χρόνο τα Χριστούγεννα. Ναι, το τακτοποιείς τώρα, θέλω να είμαστε έτοιμοι. Μήπως να στολίσω και το δέντρο να είμαστε πανέτοιμοι. Δεν μου λες. Τι σου λέγε Αντώνης και γέλεγες από την κότα. Ανέκδοτο. Ναι, για πες μου για μένα να μάθω κανένα καινούργια. Μισό λεπτό να το θυμηθώ. Τι είναι αυτό που είναι πράσινο, ζει κάτω από το νερό και... Το ξέχασα το παρακάτω. Μόνο ανέκδοτο σου έλεγε. Όχι, ήθελε και μια γυναικεία γνώμη για ένα θέμα. Ήθελε γυναικεία γνώμη και ρώτησε εσένα. Υπονοείται κάτι για τη θηλυκότητά μου. Τι είσαι με τον αποστολή υγείας. Ναι, έχει καθυστέρηση και δεν ξέρει τι να κάνει. Μην μου βάζει γλώσσα εμένα. Θέλει να αγοράσει κάτι και επειδή εκτιμά τη φινέτσα μου και την αρχοντιά μου. Ναι, δεν θα το σχολιάσω, συνέχισε. Ήθελε τη γνώμη μου. Αυτό. Τι ήθελε να αγοράσει κολάν. Μου ζήτησε να μην πω τίποτα σε κανέναν. Βρήκε άνθρωπο. Τώρα πάλι με προσβάλλεται, αλλά δεν με πειράζει. Δηλαδή δεν θα μου πεις. Με έβαλε και ορκίστηκα και εγώ τον όρκο μου τον κρατάω. Τι προτιμάς κοριτσάκι μου, να κρατήσεις τον όρκο σου ή τη δουλειά σου. Αχ, να χαρείτε ότι αγαπάτε, μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό δηλαδή, να σας πω καλύτερα κάτι άλλο. Με ποιον τα έχει ο καντινιέρης. Άφια από εδώ, Μαρή κουτσομπόλα. Εγώ κουτσομπόλα. Σκοτίστηκα στο καλοκάτι, τι θέλει να αγοράσει εδώ και τι θέλει. Άφια από εδώ, με σήξες. Μάλιστα. Α, το θυμήθηκα το ανέκδοτο. Λοιπόν, λέει, τι είναι αυτό που είναι μαύρο, πετάει από κλαδί σε κλαδί και απλώνει το χέρι. Εσύ όταν απολυθείς. Γεια σας.